χωρίς προβλήματα και χωρίς να αναφερθούν σημαντικές καθυστερήσεις, ρίχτηκαν σήμερα στον αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων και οι Λαρισαίοι μαθητές. 2.500 είναι περίπου οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις στο νομό Λάρισας, από τους οποίους οι 2.163 είναι οι τελειόφοιτοι της φετινής χρονιάς. Εξελίσσονται σε όλη τη Θεσσαλία ομαλά. Έχει αναφερθεί ένα ελάχιστο ποσοστό απόντων, της τάξης του 2%. Τα θέματα ήρθαν έγκαιρα, εξελίσσονται όλα ομαλά. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους υποψήφιους, καλή επιτυχία, ψυχραιμία και θέλω να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές που εμπλέκονται στη διαδικασία. Να αποβάλουν το καταστροφικό άγχος και να διατηρήσουν το δημιουργικό άγχος και μια συμβουλή προς τους γονείς να μην προσθέτουν το δικό τους άγχος στα παιδιά τους. Η αυλαία άνοιξε με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και οι Λαρισαίοι μαθητές χαρακτήρισαν τα θέματα σε γενικές γραμμές βατά, αλλά μη αναμενόμενα. Βατό ήταν, εντάξει. Το κείμενο της γλώσσας ήταν λίγο δύσκολο. Πιστεύω ότι ήταν εντάξει τα θέματα, δηλαδή εντάξει ήταν λίγο δύσκολο το κείμενο ίσως για κάποια άτομα, αλλά άμα το καταλάβαινες με τις πρώτες δύο αναγνώσεις ήταν εντάξει νομίζω. Ήταν λίγο προσδόκητο αυτό το θέμα. Πιστεύαμε ότι λόγω όλης αυτής της πολιτικής κατάστασης θα βάζανε κάτι ανάλογο. Αλλά ωστόσο ήταν εύκολο. Μπορούσες να γράψεις πολλά και να τον προσεγγίσεις με πολλούς τρόπους.